Στην Καλαμάτα για τα εγκαίνια της έκθεσης του Χρήστου Μποκόρου, Μνήμων Φως, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Εγκαινιάζω σήμερα την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου, Μνήμων Φως, στην Καλαμάτα. Μια πόλη απόλυτα συνδεδεμένη με το ξέσπασμα της Εθνεγερτήριας Επανάστασης. Μια πόλη που κρατάει ζωντανή τη θύμηση εκείνου του πρωινού της 23ης Μαρτίου 1821, όταν οι Έλληνες αγωνιστές ανάγκασαν τον Τούρκο διοικητή Σουλεϊμάν Αρναούτογλου να παραδοθεί. Η κυρία Σακελαροπούλου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και τρία έργα ειδικά φτιαγμένα για την επέτειο των 200 χρόνων, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά. Σε αυτά τα συγκινητικά, παρηγορητικά, ηθικά διαπλαστικά έργα, η τέχνη συνδιαλέγεται με το φως και το σκοτάδι της ιστορίας, με τον πόνο και την ελπίδα των ανθρώπων, μετατρέποντας τη μνήμη σε μνημείο, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο ζωγράφος. Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ηλιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις, έγραψε ο Οδυσσέας Σελίτης. Αυτή η αντίληψη της γενιάς του 30 διαπερνά και το έργο του Χρήστου Μποκόρου. Με τα ελάχιστα καταφέρνει να δημιουργήσει το μείζον. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι η παρουσία της Προέδρου περιποιεί τιμή για την πόλη, ενώ επεσήμανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Καλαμάτας στον αγώνα του 1821. Η σημερινή σας παρουσία περιποιεί τιμή για την πόλη μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Γνωρίζετε τον ιστορικό πρωταγωνιστικό ρόλο της Καλαμάτας στον αγώνα για ανεξαρτησία και ελευθερία κατά την Επανάσταση των Ελλήνων του 1821. Το μεγάλο εκείνο αγώνα που ως αφετηρία είχε την Καλαμάτα. Την πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε στις 23 Μαρτίου 1821. Από εδώ που εστάλη το πρώτο διπλωματικό και συνάμα πολιτικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων, η περίφημη προκήρυξη στα ευρωπαϊκά σαυλάς. Γι' αυτό η Καλαμάτα, η πόλη του πολιτισμού, η πόλη της ελευθερίας, τιμά ιδιαίτερα τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη του αρχικού απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων από το τουρκικό ζυγό. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου με ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο.